Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκαθαρίσετε ποια είναι η σχέση σας με τους άλλους αγρότες και είστε πολύ προβληματισμένοι για το αν πρέπει, ας πούμε, να κάνει μπλόκα ή όχι. Και εκτός από την κινητοποίηση στην αγρότη. Η κυβέρνηση κυβέρνησε στην πάροδο του χρόνου, γιατί δεν είναι μόνο γραμμένο αγροτικό κίνημα. Μέσα από τους αγροτικούς. Τα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων συνεχώς οξύνονται από τις πολιτικές που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και οι σημερινές. Ο μόνος δρόμος και η μόνη απάντηση είναι ο δρόμος του αγώνα και με τα τρακτέρ και με τα πόδια, για να δοθεί ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. Καλούμε τους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους, καλούμε όμως και το λαό της Θεσσαλονίκης να υπάρχει μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο για την αγρότικα που θα διοργανωθεί το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι επί της Ιγνατίας στην είσοδο της εμπορικής πύλης, ώστε εκεί να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είμαστε εδώ, ότι έχουμε προβλήματα, ότι θέλουμε λύσεις και απαιτούμε απαντήσεις και λύσεις από την κυβέρνηση. Σαν αγρότες και σαν κτηνοτρόφοι έχουμε όλο το χρόνο δουλειά. Έχουν 365 μέρες το χρόνο δουλειά. Και πολλές φορές δεν μας φτάνουν και αυτές οι μέρες. Που στην ουσία δουλεύουμε για να πληρώνουμε αυτά που μας έχει βάλει το κράτος, τα οποία στην ουσία, και δεν μιλάω για το δικό μας κλάδο και για κάποιους άλλους, δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό εισόδημα που έχουμε. Ζητάμε και ένα απλό πράγμα, ένα συμψηφισμό των εισφορών που έχουν να δώσει προς την ασφαλιστική μας εισφορά, για τη στιγμή που δεν έχουμε εισόδημα, να συμψηφιστεί με την υποτιθέμενη αποζημίωση που θα λάβουμε. Και σε αυτό πήραμε υποσχέσεις και δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Δηλαδή, φανταστείτε ένα σπίτι χωρίς εισόδημα, να πρέπει να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές που λήγουν 31 Μαρτίου και σε περίπτωση που δεν πληρώσει μέχρι τη λήξη των εισφορών, χάνει την αποζημίωση. Βέβαια, τα ασφάλιστρα πηγαίνουν στο Δημόσιο Ταμείο. Είναι θετική πλειοψηφία του συλλόγου. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι και καλής κινητοποίησης. Αυτό που πρέπει να θυμίσουμε είναι το εξής. Στην Πανελλαδική Επιτροπή του ΜΑΤ και η μορφή και η πίεση και το ξένα κίνημα όχι διεκδικεί του. Ατομικού ωφέλους θα το πω. Εγώ μπορώ να σας βρω ακόμη περισσότερες διάφορες για να πω. Όμως, κανένας δεν με έχει απαντήσει. Τους αγώνες δεν κερδίζουμε τίποτα και δεν πήραμε τίποτα.